Δεύτερη ευκαιρία στη ζωή έδωσε σε τέσσερις συνανθρώπους μας μια ηλικιωμένη γυναίκα που νοσηλεύονταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και ήταν κλινικά νεκρή. Παρά τις δυσκολίες της εποχής και η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη υπάρχουν στους ανθρώπους, υπάρχουν και σε εμάς τους γιατρούς και προσπαθούμε κάθε φορά ακόμα και στην χειρότερη περίπτωση που έχουμε εγκεφαλικό θάνατο να δώσουμε τη δυνατότητα ο θάνατος αυτός να γίνει αφορμή για μια καινούργια ζωή. Η οικογένεια της 70χρονης παρά την οδύνη πήρε τη σπουδαία απόφαση να δωρήσει τα όργανά της. Άμεσα σήμανε συναγερμός στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με τους γιατρούς να σπέβδουν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 5 το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Παρά την δυσκολία της εποχής λόγω κορονοϊού, οι υπόλοιποι ασθενείς συνεχίζουν και δίνουν τις δικές τους μάχες. Άλλοτε τις κερδίζουν, άλλοτε τις χάνουν και εμείς το ίδιο δηλαδή σαν υγειονομικοί. Τα δώρα ζωής έλαβαν ένα 46χρονος ασθενής που κάνει αιμοκάθαρση εδώ και 13 χρόνια. Ένας 59χρονος που αιμοκαθάρεται τα τελευταία 14 χρόνια. Μια 65χρονη υπατική ασθενής, ενώ οι κερατοειδείς χιτώνες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και αυτή τη φορά δυστυχώς χάσαμε πνεύμονες και καρδιά. Τα πνευμόνια έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το μηχανό καταστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή ήταν η δεύτερη δωρεά οργάνων από την αρχή του έτους. Εν μέσω πανδημίας, η μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου δεν ξεχνά πως ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μια δύσκολη ζωή για χρόνια με την υποστήριξη μηχανημάτων. Η ανάρτηση του τοπικού συντονιστή μεταμοσχεύσεων του Εθνικού Οργανισμού στο Βενιζέλιο, Κώστα Χαχλιούτη, συγκινεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο οικογένειες των δωρητών οργάνων. Αυτούς τους τεράστιους ανθρώπους για τον αλτρουισμό που επέδειξαν, προσφέροντας τα όργανα των αγαπημένων τους για να επιτευχθεί το ιατρικό θαύμα της μεταμόσχευσης. Επίσης, ευχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και κάθε εργαζόμενο του νοσοκομείου μας, που πήρε μέρος ώστε να επιτύχει η προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Κρήτη έχει σπουδαία συνεισφορά στη δωρεά οργάνων και θα μπορούσε να είχε ακόμα μεγαλύτερη αν η πολιτεία στήριζε λίγο περισσότερο τα νοσοκομεία του νησιού. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως δύο συνανθρωποί μας θα εξακολουθήσουν, για όσο αντέξουν, να ζουν με την καρδιά τους σε ένα βαλιτσάκι, ενώ ίσως θα μπορούσαν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία αν στο Βενιζέλιο γίνονταν στεφανιογραφίες. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και στο Βενιζέλιο. Είναι πλέον που ο χρόνος έχει παρέλθει, δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν, ας πούμε, που ήταν κάτι πολύ εξαζητημένο. Τώρα είναι η καθημερινότητα, η γεωργολογία. Είναι αμαρτία να μην υπάρχει να δω και εργασίες στο Βενιζέλιο.